Γεια σας όμορφες μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι καλά. Αρχίζω να προσαρμόζομαι. Είδατε, έχω έρθει από τις 28 Αυγούστου και μπορώ να σου πω ότι σήμερα έχουμε μισό λεπτό 16/9 και μπορώ να σου πω ότι τώρα ακόμα προσαρμόζομαι. Η ζωή είναι πάρα πάρα πολύ χαλαρή, όπως το κατάλαβες πολύ απλά. Γι' αυτό κιόλας και εξαφανίστηκα, γιατί κοίταξα πρώτα απ' όλα εμένα, να είμαι εγώ καλά ώστε να έρθω εδώ πέρα τώρα και να σου κάνω αυτό το βίντεο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, αρχίσανε τα σχολεία, κάναμε τον αγιασμό, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Οπότε είμαι εδώ πέρα να σου κάνω ένα back to school με τις αγορές που κάναμε στα Max Store για τη φετινή χρονιά. Αν ενδιαφέρεσαι λοιπόν να σου δείξω τι αγόρασα στα παιδάκια μου, μείνε σε αυτό το βίντεο, αλλά μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς στα social media. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φέτος, έτσι λίγο για να σε βάλω και μέσα στο κλίμα, έχω να σου πω ότι η Ουρανία πάει Έκτη και ο μικρός πάει Τετάρτη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι όσο μεγαλώνεις στην τάξη, λιγοστεύουν και τα σχολικά. Πάλι καλά, γιατί η παιδιά κάθε χρόνο είναι ένας τρελός πονοκέφαλος. Για μένα, άμα με ρωτήσεις, καλό θα είναι η δασκάλα. Βέβαια θα μου πεις, η δασκάλα δεν ξέρει τι τάξη θα πάρει του χρόνου. Όμως πάνω κάτω, επειδή εντάξει, όταν παίρνει κάποιος Έκτη, αποκλείεται να του δώσουν την πρώτη, κατάλαβες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν παίρνουμε τη λίστα ακριβώς πρώτη μέρα με το που ανοίγει το σχολείο και κάνουμε γιασμό, το βράδυ γίνεται πανικός σε όλα τα βιβλιοπωλεία, Max Store, Jumbo, Plesio, Public. Τη μουρλή. Οπότε, αν έχεις εσύ τη λίστα, ρε παιδάκι μου, μέσα στο κάτω καλό καιρό, θα πας πάνω κάτω να πάρεις τα πραγματάκια σου. Κατάλαβες, εκεί θέλω να εστιάσω. Καλό είναι για μένα να δίνουν τη λίστα όταν δίνουν το ενδεικτικό, ρε παιδί μου, το τέλος του χαρτιού. Όταν πάμε να πάρουμε το ενδεικτικό και τους βαθμούς, πάρτε και τη λίστα. Οπότε και εμείς οι γονείς πάνω κάτω να ξέρουμε, ρε παιδί μου, να μην γίνεται αυτό το χάος. Αν συμφωνείς, γράψτε μου από κάτω, γιατί δεν νομίζω εγώ να είμαι υπερβολική. Οπότε θα σου δείξω τώρα τα πράγματα τα οποία εγώ τα γύρισα χθες, γιατί πολύ απλά σήμερα έπρεπε να τα πάρουν τα παιδιά μου. Οπότε πάμε να δούμε τι πήρα από τετράδια και θα συνεχίσουμε με τα καλλιτεχνικά. Λοιπόν, ήρθαμε λίγο στο μπαλκόνι για να σας δείξω τα πράγματα πριν φύγουν στο σχολείο. Του πήρα αυτό εδώ πέρα το μελιμετρέ, το χαρτάκι για τα μαθηματικά. Λοιπόν, του πήρα αυτά εδώ πέρα τα τετράδια που τα χρειαζόμαστε για κάθε μάθημα και όπως βλέπετε έχουν και ένα και διαφορετικό εξώφυλλο όσον αφορά το χρώμα, για να μην μπερδεύουμε τι μάθημα είναι, αν και έχουμε γράψει εδώ πέρα στην ετικέτα και το όνομα του παιδιού εννοείται, αλλά και το μάθημα. Και εδώ πέρα πήρα και τρία διαδάφυλλα γιατί θέλουμε για τα αγγλικά, μας ζητήσανε. Πήρα αυτό το φάκελο επικοινωνίας, γιατί βάζουμε εδώ πέρα το self-test μας, διάφορα έγγραφα τα οποία μας στέλνει η δασκάλα και μας ενημερώνουν ουσιαστικά, οπότε ήθελε ένα φάκελο τέτοιο. Συνεχίσω με αυτό εδώ πέρα τον φάκελο ουσιαστικά transparent με το λαστιχάκι, που μας ζήτησαν ουσιαστικά για να βάζουμε κάποιες εργασίες, μαθηματικά, γλώσσα, φυλάδια. Του πήρα καινούριο παγουράκι, γιατί αυτό που μας είχαν δώσει στο σχολείο δεν βόλευε, ήταν και μικρό, αλλά το χάσαμε, οπότε του πήρα αυτό το παγουράκι. Λοιπόν, στη συνέχεια του πήρα αυτές εδώ πέρα τις ετικέτες για να τις βάζω σε κάθε βιβλίο. Συνέχεια του πήρα αυτή την κασετίνα, δεν είναι βαρελάκι, αλλά δεν είναι και η κλασική κασετίνα που παίρνουμε στην πρώτη δημοτικού και στη δευτέρα. Τώρα είμαστε Τετάρτη, έχουμε μεγαλώσει, έχουμε γίνει ολόκληρα παλικάρια. Οπότε η κασετίνα έχει ως εξής, έχει εδώ πέρα θήκες για τα μολύβια. Του πήρα μεγάλο πακέτο, αλλά ουσιαστικά το τα βάζω λίγα-λίγα γιατί ο γιος μου τα τρώει τα μολύβια. Του πήρα αυτή την κόλλα, τη γόμα. Αυτή τη γόμα τη μαλακή. Επίσης μας ζητήσανε φέτος έναν μαρκαδόρο για τον πίνακα. Του πήρα χάρακα, γεωμετρικά τρίγωνα, γεωμετρικά σχήματα βασικά. Το ψαλιδάκι του, την ξύστρα και αυτά εδώ πέρα τα μαντιλάκια. Οπότε τώρα θα σου δείξω τα πράγματα τα οποία πήρα στο γιο μου για τα εικαστικά, τα καλλιτεχνικά. Λοιπόν, θα αρχίσω με αυτό εδώ πέρα το μπλοκ το οποίο είναι το νούμερο 3 και είναι το brand του Max Store, το Boom, μπλοκ ζωγραφικής. Του αρέσει φέτος το ποδόσφαιρο, οπότε τον έγραψα και όλο στο ποδόσφαιρο και λέω κάτσε ρε παιδί μου γενικά να εστιάσουμε λίγο στο θέμα ποδόσφαιρο. Μετά, του πήρα αυτό εδώ πέρα το χαρτόνι, το οποίο αν θυμάμαι καλά λέγεται Canchon και μας είπε να πάρουμε όποιο χρώμα μας αρέσει. Οπότε πήρα και
κι εγώ ένα τεμάχιο στο χρώμα που αρέσει στο παιδί. Οπότε θα συνεχίσω με αυτό εδώ πέρα το κουτί, το οποίο έχω γράψει το όνομα του παιδιού απάνω. Φέτος μας ζήτησε ή τσάντα ή κουτί παπουτσιών για να τα βάλουμε μέσα. Λοιπόν, εγώ κάθε χρόνο, έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο κάθε χρόνο, γενικά σε όλη τη season αγοράζουμε και ένα ζευγάρι παπούτσια, οπότε έχω πάντα ένα κουτί παπουτσιών. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Του πήρα αυτούς εδώ πέρα τους λεπτούς τους μαρκαδόρους από την εταιρεία Giotto, 24 μαρκαδόροι μέσα. Πήραμε αυτές εδώ πέρα τις ξυλογεπογιές, 24 και αυτές. Θα συνεχίσω με αυτά εδώ πέρα το set των πινέλων. Επίσης, έχουμε νέρο μπογιές φέτος από την εταιρεία Giotto, ακουαρέλι στα 12 τα χρώματα φιλενάδα, και έχω και λάδο παστέλ από την ίδια πάλι εταιρεία Boom, λάδο παστέλ στα 24 τεμάχια. Αυτά ήταν τα σχολικά για φέτος όσον αφορά τον Γιώργο. Η ουρανία, αν εξαιρέσει τα τετράδια που τα πήρα επί δύο σε διαφορετικά χρώματα ανάλογα με το μάθημα, δεν είχε πολλά η έκτη. Στα εικαστικά είχαν ουσιαστικά ένα σετ πινέλων, όπως σας έδειξα, το ίδιο, και νερομπογιές. Και το blog δεν μας το ζήτησαν, δηλαδή ξέρουμε ότι θα κάνουν ζωγραφική, απλά δεν μας ζήτησαν το blog. Οπότε θεώρησα να μην πάρω τίποτα μέχρι να περιμένω πότε θα της δώσει το νούμερο. Αυτό θα είναι blog ζωγραφικής, θα είναι blog για ακουαρέλα, δεν ξέρω. Οπότε δεν πήρα. Τώρα πάμε στο κομμάτι των στόχων. Λοιπόν, τώρα που έχουν περάσει μέρες και έχω ηρεμήσει, μπορώ να σου πω ότι, αν το έχεις καταλάβει, έχω λίγο έτσι πάνω κάτω εξαφανιστεί και από το Instagram και από το YouTube, γιατί πολύ απλά κάνω self-care, δηλαδή φροντίζω τον εαυτό μου, κάτι το οποίο δεν το έκανα τόσα χρόνια, γιατί έτρωγα πάρα πολύ χρόνο στα social. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μου στερεί εμένα την προσωπική μου ζωή και να μην κάνω σχεδόν τίποτα όσον αφορά για τον εαυτό μου, δεν σου μιλάω για skincare, γενικά να κάνω πράγματα τα οποία μου δίνουν ενέργεια. Δηλαδή ξύπναγα τώρα και έπαιρνα ένα κινητό και okay. Αυτό φέτος έχει αλλάξει. Βασικά έχω στόχο στο να έχω ένα σπίτι καθαρό, μ' αρέσει η καθαριότητα και γενικά δεν σπαταλάω πάρα πολύ το χρόνο μου στα social. Ναι μεν θα ανεβάσω, θα δω τι γίνεται, γιατί ό,τι αφήνεις σ' αφήνει, αλλά όχι αυτή τη ζωή που έκανα. Η στόχη μου από εδώ και πέρα είναι ουσιαστικά να βρω μια δουλειά, να φύγω από το σπίτι, γιατί μεγαλώσανε τα παιδιά μου, έχουν γίνει ανεξάρτητα. Εγώ αυτά που πρέπει να κάνω σαν μάνα θα εξακολουθήσω να τα κάνω, αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, έχει φύγει αυτό το παιδικό, το αχ μην πες εκεί, αχ μην πιάσει αυτό το διακόπτη και γενικά. Οπότε πιστεύω ότι τώρα είμαι έτοιμη να βγω κι εγώ λίγο έξω στην αγορά, να δουλέψω, να αποσχοληθώ, δηλαδή να φύγω από το σπίτι, γιατί καλό το σπίτι, αλλά παιδιά πιστέψτε με, σε τρελαίνει. Λοιπόν, σαν δεύτερος στόχος ουσιαστικά που είπα είναι να ξεκινήσω ένα άθλημα. Βέβαια εγώ με τις σκύλες και τη χονδροπάθεια δεν μπορώ πολλά, δεν μου το επιτρέπει και ο ορθοπαιδικός. Οπότε φέτος θα πάω κολυμβητήριο. Πιστεύω ότι θα με βοηθήσει πάρα πολύ αυτό στο σώμα μου, αλλά θα γυμνάζω και το σώμα μου παράλληλα. Επίσης έχω αρχίσει και διατροφή. Δεν λέω πολλά γιατί συνέχεια αυτό λέω. Ναι, και ποτέ δεν τα έχω καταφέρει. Όμως πιστέψτε με, έχω γυρίσει με πολύ διαφορετικά μυαλά από την Καβάλα. Ειλικρινά αυτός ο 1,5 μήνας ήταν για μένα βάλσαμο. Δεν το περίμενα, απλά έτυχε, μου βγήκε. Και σαν συμβουλή, το έχω πει και στο Instagram, αλλά σας το λέω και εδώ, καλό θα είναι να πάτε σε ένα χώρο το οποίο θα πάρετε μαζί σας το αγόρι σας, στον άντρα σας, θα πάτε στο πατρικό σας, βρεθείτε με ανθρώπους στους οποίους τους εμπιστεύεστε, σας αγαπάνε, θα τα ακούσετε κιόλας, εννοείται ότι θα τα ακούσετε, γιατί εννοείται ότι κανένας δεν είναι σωστός στις μέρες μας, αλλά πιστέψτε να σας κάνει τόσο καλό αυτό, σας φέρνει μια ηρεμία, νιώθετε πάρα πολύ διαφορετικά. Τρίτος στόχος είναι ότι θέλω λίγο έτσι να τα βρω πάνω κάτω και με τον εαυτό μου, οπότε πιστεύω ότι μια ψυχοθεραπεία τη χρειαζόμαστε όλοι, οπότε έχω κλείσει και τη συνεδρία μου να κάνω την ψυχοθεραπεία μου. Μου κάνει πάρα πολύ καλό αυτό, δηλαδή θεραπεύει ουσιαστικά την ψυχή σου. Δεν είναι καθόλου κακό πιστεύω να κάνεις ψυχοθεραπεία και μην ντρέπεσαι καθόλου γι' αυτό, γιατί έχω ακούσει πολλά άτομα και δηλαδή τους τα βγάζα από την τσγκέλη και κατάλαβα ότι πάνε κάπου, και όταν γύρισα και είπα ότι ξέρετε κάτι, πάτε σε ψυχοθεραπεία,
είδα λίγο ότι, μα δεν είναι κακό, πας για εσένα, πιστεύω όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία. Αυτή είναι η στόχη μου, να μην σπαταλάω ουσιαστικά πολύ χρόνο στα social, όταν μπορώ και θέλω θα είμαι εδώ πέρα στο YouTube, γενικά δεν θα το κυνηγήσω φέτος, εννοώ ότι δεν ξέρω αν θα είμαι τόσο ενεργή στις πλατφόρμες, γιατί θέλω εγώ να είμαι πάνω απ' όλα καλά, για να μην με πιέζει εμένα όλο αυτό το πράγμα ότι πρέπει να κάνω βίντεο. Δόξα τω Θεώ, δεν θέλω να είμαι και ανενεργή, αλλά μπορεί να μην έχουμε κάθε εβδομάδα βίντεο. Όταν εγώ θα είμαι καλά, σίγουρα θα είναι η προτεραιότητά μου να σας ανεβάζω βίντεο. Παρ' όλα αυτά, στο Instagram, αν δείτε, και εκεί έχω χαλαρώσει, δεν είμαι πολύ του να πάρω PR πακέτο. Γενικά, παιδιά, είμαι σε μία φάση zen, σε μία φάση φέτα, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Δεν με ενδιαφέρουν πολλά. Νομίζω ότι άλλη είναι η στόχη μου τώρα. Δεν είναι ακριβώς τα social. Γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή και αυτό κάνει κύκλο και αυτός ο κύκλος κάπου τερματίζει. Άλλος στόχος που έχω έτσι σκεφτεί και θέλω να το προχωρήσω είναι το μακιγιάζ. Πέρυσι, όπως γνωρίζετε, δεν ξέρω κιόλας, μπαίνετε και καινούριος κόσμος στο κανάλι μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρυσι τελείωσα κι εγώ το μακιγιάζ στο αρχάριο τμήμα στο στούντιο της Εύη, σε Βουλήτα Makeup Artist, αν τη γνωρίζετε. Έτσι λοιπόν το πτυχίο με έκανε λίγο να αναθεωρήσω και να δω και να καταλάβω αν όντως, ρε παιδί μου, θέλω να το προχωρήσω αυτό το πράγμα. Μου έδωσε καινούρια εφόδια, πιστεύω ότι είμαι έτοιμη να ξεκινήσω και εγώ στο χώρο του μακιγιάζ. Είχα τελειώσει μακιγιάζ χρόνια πριν στη Σιβητανίδιο, αλλά πιστέψτε με, δεν έχει καμία σχέση αυτά που κάναμε μετά τώρα. Οπότε παράλληλα με τα νύχια θέλω να προχωρήσω ακόμα πιο πολύ κιόλας στο μακιγιάζ. Απλά τώρα πληχτήκαμε τον κορονοϊό, οπότε και εγώ λίγο το σταμάτησα. Οπότε θέλω από εδώ και πέρα να κυνηγήσω το μακιγιάζ. Θα δείτε διάφορα μακιγιάζ τα οποία θα τα κάνω όσον αφορά το λογαριασμό μου, το Mua Bella, στο Instagram, εκεί θα δείτε τις δημιουργίες μου, δεν θα δείτε τίποτα άλλο, καμία σχέση με το influence κομμάτι και καμία σχέση με το νύχι, είναι καθαρά η δουλειά μου στο μακιγιάζ, οπότε θέλω να το κυνηγήσω, έχω βγάλει και τις καρτούλες μου, είμαι έτοιμη, στη μία πλευρά είναι το μακιγιάζ και την άλλη πλευρά είναι οι υπηρεσίες του νυχιού, να κάνω έτσι ένα πακετάκι να προσφέρω τις υπηρεσίες μου με μεγάλη μου χαρά, σε εσάς, στους γνωστούς μου, σε όλους και γενικά πιστεύω ότι με όλα τα χρόνια που έχουν περάσει, τίνω προς το μακιγιάζ. Θα δούμε όμως. Παρ' όλα αυτά, μόνο και μόνο που προσφέρω υπηρεσία και βλέπω έναν άνθρωπο χαρούμενο, είτε είναι σε νύχι, είτε είναι σε μακιγιάζ, και εγώ γίνομαι διπλά χαρούμενος άνθρωπος. Ουσιαστικά αυτά ήθελα να σας πω σε αυτό το βίντεο, να κάνουμε και το back to school, αλλά να σας πω και τους στόχους μου από εδώ και πέρα, για να μην απορείτε που έχω χαθεί και γιατί η Μπέλα Μέρη δεν ανεβάζει βίντεο. Το ξέρω ότι σας αγαπώ και σας εκτιμώ για τα τόσα χρόνια που είσαστε στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη γέφυρα επικοινωνίας που μου μιλάτε και χαίρομαι άσε που όταν με βλέπετε γίνεται χαμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μην ντρέπεστε να έρχεστε να μου μιλάτε, εγώ πάντα θα σας βγάλω και τη φωτογραφία μαζί σας, αλλά δεν θέλω πιέσεις, γιατί θέλω να μην χαλάσω όλο αυτό το mood που έζησα παρόλο που είμαι στην Αθήνα. Δεν θέλω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Κάπου εδώ πέρα αυτό το βίντεο θα τελειώσει, θα κλείσω την κάμερα. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί όπως σας είπα, ναι μεν, αλλά δεν θα σταματήσω το κανάλι, γιατί κάπου το έχω κι εγώ ανάγκη, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ δημιουργία όλο αυτό το πράγμα. Με το να ανοίγω την κάμερα, να κάνω το μοντάζ μου, αλλά θέλω σιγά. Οπότε εννοείται ότι δεν θα σας ξεχνάω. Εννοείται ότι θα τα λέμε και στο Instagram. Οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο, το οποίο ακόμα δεν ξέρω τι θα είναι, σας εύχομαι να περνάτε super duper και φιλάκια πολλά. Γεια σας.